Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 23 Σεπτεμβρίου. Είναι η πρωινή επισκόπηση, η καθημερινή ζωντανή ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων που σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα, Λουκία. Καλημέρα, Λάμπρο. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην πρωινή επισκόπηση για να δούμε μαζί την ατζέντα του Κοινοβουλίου και της επικαιρότητας. Θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί σε λίγη ώρα με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σοφία Βούλτεψη, και με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Για να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία. Από τη Νέα Υόρκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όπου την Παρασκευή θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ήδη έχει ξεκινήσει σημαντικές επαφές. Ακριβώς. Έχει ξεκινήσει σημαντικές επαφές. Εκεί μεταφέρεται η προσπάθεια να ενισχυθεί η εικόνα της χώρας. Θα έχει σειρά επαφών με έντονο διπλωματικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Αύριο θα απευθυνθεί, όπως είπαμε, στη Γενική Συνέλευση με κεντρικό σημείο της ομιλίας του την κλιματική αλλαγή. Επίσης θα έχει τελικά συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Θα επισκεφθεί και τον ναό του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0 στη Νέα Υόρκη. Και μιλάμε για τον Ελληνορθόδοξο ναό, ο οποίος είχε καταστραφεί από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Υπήρξε ένα ζήτημα με τον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής. Τελικά φαίνεται πως ξεπεράστηκε. Από την παρουσία του στα εγγένεια του σπιτιού της Τουρκίας και μάλιστα ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Αναστασιάδης, ακύρωσε το ραντεβού που είχε μαζί έτσι του. Έτσι ακριβώς συνέβη. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί, γιατί υπήρξαν και εξηγήσεις από την Αρχιεπισκοπή ότι δεν γνώριζε ο Ελπιδοφόρος ότι θα είναι και ο Τατάρο, ο αρχηγός του ψευδοκράτους. Είχε κι άλλες όμως, θα έχει συναντήσει βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης και με ομογενείς. Πλούσια είναι η ατζέντα του κύριου Μητσοτάκη, έτσι είναι. Ξεκίνησε σήμερα με τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος μάλιστα του έδωσε και μια φανέλα με το νούμερο 9 της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και ένα σετ με κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Ελπίζω να μην χρειαστεί να βγάλει υπουργούς, γιατί κάτι δεν θα έχουν κάνει καλά. Να περάσουμε και στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος χθες ξήγγειλε ότι θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, νομοθετική ρύθμιση για τους διανομείς. Για τους διανομείς, η οποία θα διασφαλίσει, όπως είπε, ότι οι διανομείς θα είναι κανονικοί εργαζόμενοι και το σύνολο των δικαιωμάτων θα έχουν δηλαδή μισθωτή σχέση εργασίας και το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέει από αυτή. Μάλιστα, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι με τον εργασιακό του νόμο έδωσε δώρο στις μεγάλες εταιρείες πλατφόρμες τη δυνατότητα να μετατρέψουν τους εργαζομένους από μισθωτούς σε αυτοαπασχολούμενους. Είχαμε όμως και την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Οικονόμου, ο οποίος τόνισε πως ξαφνικά σήμερα ως διαμαγεία έγιναν ορατοί οι εργαζόμενοι που ήταν για τον ίδιο και την κυβέρνησή του αόρατοι, για τον κύριο Τσίπρα δηλαδή, όσο ήταν πρωθυπουργός. Μάλιστα. Και να πάμε και στο μέτωπο του κορονοϊού, καθώς χθες στέθηκε το πρώτο τμήμα δημοτικού σχολείου σε αναστολή λόγω των κρουσμάτων. Είχαμε και την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην Θεσσαλονίκη. Σε ευρεία σύσκεψη συμμετείχε. Ναι, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη ο κύριος Πλεύρης. Από ό,τι φάνηκε, η κατάσταση έχει τεθεί υπό ένα σχετικό έλεγχο. Ναι, ήταν προληπτική, είπε αυτή η συνάντηση που είχε με 14 δημάρχους. Από εκεί πέρα είχαμε και τον Υπουργό Προστασίας, τον κύριο Θοδωρικάκο, ο οποίος ζήτησε από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Καραμαλάκη, να διασφαλιστεί ότι οι αστυνομικοί δεν θα προσαγάγουν στα αστυνομικά τμήματα εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τον νόμο για τον κορονοϊό. Και να πούμε και για τον. Ξεχάσαμε να πούμε για τον Νέα Υόρκη και για τον ΟΗΕ, για τον Ερντογάν, ο οποίος συνεχίζει τα δικά του Ο Ερντογάν συνεχίζει τα δικά του. Φαίνεται ότι ζήτησε διμερή διάλογο βέβαια, αλλά όπως τον θέλει αυτός, αλακάρτ, καθώς μίλησε, έκανε λόγο για διαφορές που πρέπει να επιληθούν, αν και βέβαια η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ανάμεσα στις δύο χώρες. Κάτι τέτοια λέει και έφαγε πόρτα από τον Biden. Από τον Biden ακριβώς. Αλλά κατάφερε και έκλεισε ραντεβού με τον Πούτιν. Τελικά θα τον επισκεφτεί στη Ρωσία στις 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Και να περάσουμε τώρα στα της Βουλής και να πάμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Ακριβώς. Το καθεστώς που ισχύει για τα ανεμβολία στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τους συνοδούς τους στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και η επάρκεια του προσωπικού καθαριότητας στα δημόσια σχολεία της χώρας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το ρεπορτάζ είναι της Ειρήνης Ανδρουλάκη. Θύματα των πρωτοκόλων και των αντιφατικών αποφάσεων της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα ανεμβολία στα παιδιά ΑΜΕΑ και τους συνοδούς τους με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και έκτος αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Λαμπρούλης και ζήτησε να γίνουν δεκτά στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Η Υφυπουργός Εργασίας απάντησε ότι αν ένα παιδί ΑΜΕΑ προσβληθεί από κορονοϊό, οι πιθανότητες να νοσήσει βαριά είναι μεγάλες και τόνισε ότι η ίδια μαζί με την καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου επισκέφτηκαν όλες τις δομές ΑΜΕΑ προκειμένου να ενημερώσουν τους γονείς για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Στα τέλη Αυγούστου, με δύο εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, στην ουσία δόθηκε κατεύθυνση, εντολή να μην γίνονται δεκτοί στα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και στα κέντρα διημέρευσης και φροντίδας ΑΜΕΑ οι ενήλικες και τα παιδιά με αναπηρίες που δεν έχουν εμβολιαστεί. Απόφαση που σε συνδυασμό με αυτήν της αναστολής συμβάσεων εργασίας των ανεμβολίας των εργαζόμενων στις κοινωνικές δομές έχει φέρει σε απόγνωση χιλιάδες οικογένειες. Αν οι δομές αναπηρίας βάλουν μέσα μη εμβολιασμένα παιδιά, τότε κινδυνεύουμε από το να κλείνουν κάθε τρεις και λίγο. Και εγώ, όπως δέχομαι συνεχώς τηλεφωνήματα με αιτήματα παρόμοια με τα δικά σας, δέχομαι και συνεχώς την κραυγή αγωνίας όλων εκείνων των γονιών, οι οποίοι έχουν εμβολιάσει τα παιδιά τους που έχουν αναπηρία, γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι το εμβόλιο για αυτά, και έχουν μια τρομερή αγωνία τι θα γίνει αν η πολιτεία υποκύψει σε όλες αυτές τις μη τεκμηριωμένες πιέσεις. Την ενίσχυση και τη μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία της Δυτικής Αθήνας ζήτησε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο βουλευτής του ΜΕΡΑ25 Κρήτωνας Αρσένης, καθώς όπως είπε, με την παρούσα κατάσταση δεν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα δημόσια σχολεία. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης απάντησε ότι εφέτος έγινε ορθολογική κατανομή του προσωπικού καθαριότητας στους Δήμους, το οποίο εργάζεται είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση, ενώ δίνεται το δικαίωμα στον κάθε Δήμαρχο να προσθέτει επιπλέον προσωπικό με δικούς του πόρους. Στο ΕΓΑΛΕΟ έχουμε ένα έγγραφο κιόλας που θα καταθέσω στα πρακτικά. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνου μας λέει ότι σε 68 σχολικά κτίρια υπάρχουν 37 καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης και 17 με 3 ώρα. Έχουμε δηλαδή περίπου ούτε 2 καθαρίστριες ανά 3 κτίρια. Και διαπιστώνεται ότι σε ολοήμερα νηπιαγωγεία λειτουργούν με 1 καθαρίστρια με 3 ώρες απασχόληση τα ολοήμερα. Μας λέει ο Σύλλογος δικαίως ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει καθαρισμός και απολύμανση όλων των σχολικών χώρων, αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήρια, τουαλέτες, κοινόχρηστοι χώροι σε κάθε διάλειμμα πριν από το προηγούμενο μάθημα, αλλά και μετά το τέλος της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων, όπως επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Ο αριθμός των ατόμων που προκηρύχθηκε με βάση την ΠΙΣ αυξήθηκε κατά 1.895 άτομα, συν 20% από πέρυσι. Έναντι λοιπόν αυτό που προσλήφθηκαν με την ΠΙΣ του 2020. Ο αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους αυξήθηκε κατά ποσοστό 22%. Δηλαδή κατά 10.103 ώρες. Εξ αυτών, από τους 321 δήμους, πάνω από τους μισούς, οι 181, αποφάσισαν την αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησης, πέραν του ανωτάτου ορίου που καθορίστηκε με την ΠΙΣ του 2021. Να καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο την τομεάρχη εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Καλώς ήρθατε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Καλή σας μέρα και καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Μέρα. Να ξεκινήσουμε από ένα θέμα της επικαιρότητας. Τελικά ο νόμος Χατζηδάκη έχει ή δεν έχει σχέση με την eFood? Έχει απόλυτη σχέση. Γιατί μέχρι να εφαρμοστεί ο νόμος Χατζηδάκη υπήρχε ένα τεκμήριο όσον αφορά τους εργαζομένους στις πλατφόρμες, ότι είναι μισθωτοί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είχε διασφαλιστεί και με νομική ρύθμιση που είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019, που αφορούσε την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε πλατφόρμες και των διανομέων, όπου τους αποκαλούσε με σαφήνεια εργαζόμενους και που καλύπτονταν από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Αλλά είχε υπάρξει και ένα ερώτημα της συγκεκριμένης εταιρείας, μάλιστα, της eFood,
τον Ιούλιο του 2020, πριν ένα χρόνο, στον ΕΦΚΑ, όπου είχε λάβει απάντηση από τον ΕΦΚΑ ότι είναι εργαζόμενοι και καλύπτονται ασφαλιστικά από την νομοθεσία των εργαζομένων, κατά τεκμήριο. Το ίδιο στη συνέχεια είχε εκδώσει στην ίδια κατεύθυνση και μία εγκύκλιο σε συνέχεια της απάντησης του ΕΦΚΑ και ο τότε υπουργός, μάλιστα της ίδιας κυβέρνησης, ο κύριος Βρούτσης, αναφέροντας ρητά ότι υπάρχει τεκμήριο υπέρ της μισθωτής εργασίας. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι ακριβώς σαφές και για τους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν. Αληθεύει ότι παραγγείλατε στο e-food το κεφάλι του κυρίου Χατζηδάκη στο πιάτο? Πιστεύω ότι το αντίστροφο έχει γίνει, ότι δηλαδή το άρθρο 69 του νόμου... Επιτεθήκατε πολύ με δρυμύτα, γι' αυτό το λέω. Ναι, όχι, απλώς θέλω να πω ότι το άρθρο 69 του νόμου του κυρίου Χατζηδάκη, που εμείς τα είχαμε αυτά αναδείξει, ήμουν και εισηγήτρια στο νόμο αυτό, στο νομοσχέδιο, ότι το άρθρο 69 στην ουσία ερχόταν να αντιστρέψει αυτό το τεκμήριο και να το μετατρέψει σε τεκμήριο υπέρ της αυτοαπασχόλησης, ήταν αυτή που η διάταξη που άνοιξε το δρόμο στην e-food και σε όλες τις πλατφόρμες να βάλουν αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα για την αλλαγή των σχέσεων εργασίας. Άρα λοιπόν η θέση μας είναι σαφής. Πρώτα απ' όλα να καταργηθεί πλήρως ο νόμος Χατζηδάκη, το έχουμε δηλώσει, έχουμε δεσμευτεί, αλλά ειδικά για τους διανομείς και τους delivery και όλους τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, πιστεύουμε ότι πρέπει να λήξει διαπαντός αυτή η νομοθετική δυσμενής ρύθμιση και γι' αυτό ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας χθες ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες πρόκειται να καταθέσουμε τροπολογία στη Βουλή. Καλούμε όλα τα κόμματα και την κυβέρνηση να τη στηρίξει και εκεί θα φανεί και η καλή διάθεση της κυβέρνησης, γιατί δεν μπορεί από τη μια να λένε ότι δεν έχει ευθύνη ο νόμος Χατζηδάκη, αλλά από την άλλη να αρνηθούν να υπάρξει μια σαφής ρύθμιση αυτού του θέματος. Ρύθμιση, αλλά... Ο κύριος Χατζηδάκης από την πλευρά του λέει ότι βρείτε μου μία λέξη. Δεν λέει ούτε καν μία διάταξη ή ένα άρθρο, ούτε μία λέξη που να δίνει το δικαίωμα στην οποιαδήποτε από τις εταιρείες αυτές, για να μην λέμε και τα ονόματα. Ακριβώς το άρθρο 69 είναι διατυπωμένο με έναν τρόπο, όπου πρώτον μιλάει για παρόχους υπηρεσιών, ενώ μέχρι τότε και η νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσε για εργαζομένους σε πλατφόρμες. Άρα και μόνο από την ορολογία ο πάροχος υπηρεσιών σημαίνει ότι είναι κάποιος με μπλοκάκι αυτοαπασχολούμενος, δεν είναι μισθωτός. Αλλά επίσης είναι το άρθρο αυτό του νόμου Χατζηδάκη που, όπως σας τόνισα πριν, αντιστρέφει το τεκμήριο. Δηλαδή η διατύπωση του άρθρου 69 λέει ότι καταρχήν είναι αυτοαπασχολούμενοι και αντιστρέφει το επιχείρημα ότι δεν είναι εργαζόμενοι. Εμείς λοιπόν με αυτή την τροπολογία που θα καταθέσουμε θέλουμε να αποσαφινιστεί ότι είναι κανονικοί εργαζόμενοι, είναι μισθωτή εξαρτημένη εργασία, ότι ακριβώς έχει όλα τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί αυτή είναι η ιστορία, ότι όταν είσαι μισθωτός εργαζόμενος έχεις όλη την κάλυψη του εργατικού δικαίου και για τα ασφαλιστικά δικαιώματα και για όλα τα θέματα που αφορούν ένα εργαζόμενο, και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη αυτή η τροπολογία να ψηφιστεί. Βέβαια δεν έχουμε ψευδεστήσεις, δεν είναι κατά λάθος η διάταξη Χατζηδάκη, είναι φανερό ότι είναι η επιλογή του κύριου Χατζηδάκη και της κυβέρνησης Μητσοτάκη να νομοθετήσει, διαλύοντας εργασιακές σχέσεις συνολικά και ειδικά για τις πλατφόρμες, που είναι μια νέα μορφή εργασίας. Λένε βέβαια για τις πλατφόρμες ότι ισχύει σε όλη την Ευρώπη το ίδιο, αν πλην Ισπανίας. Σας ευχαριστώ που μου θέτετε αυτό το ερώτημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, και πρέπει να σας πω γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον, αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα τη Δευτέρα πρόκειται να μπει σε ψηφοφορία στην αντίστοιχη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια έκθεση, όπου είναι ακριβώς τη γραμμή που υποστηρίζουμε κι εμείς. Δηλαδή ότι πρέπει να αποσαφινιστεί ότι η σχέση των εργαζομένων στις πλατφόρμες, γιατί δεν είναι μόνο για την Ελλάδα μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας και εργασίας, είναι σε όλο τον κόσμο. Άρα και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα η έκθεση αυτή είναι στη λογική ότι πρέπει να κατοχυρωθούν τα εργασιακά δικαιώματα και να αναγνωριστούν κατεξοχήν ως εργαζόμενοι. Άρα η τροπολογία που θα καταθέσουμε είναι και στο πνεύμα αυτής της συζήτησης που γίνεται αυτή την περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που είδαμε χτες, που πραγματικά πλημμύρισε η Αθήνα
από τους εργαζόμενους διανομής στις πλατφόρμες, έδειξε και την πολύ μεγάλη αυτή και κοινωνική συμμετοχή, αλλά είδατε και αυτό το κύμα συμπαράστασης που εκδηλώθηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τον κόσμο. Και εδώ καταλύεται και ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα που ακούμε πολλές φορές από την κυβέρνηση, ότι δηλαδή αναγκάζεται η κυβέρνηση να μειώσει τα εργασιακά δικαιώματα επειδή είμαστε σε περίοδο κρίσης. Το αντίστροφο πρέπει να ισχύει. Να στηρίζονται οι μισθοί, να στηρίζονται οι εργαζόμενοι και πολύ περισσότερο μιλάμε για τις πλατφόρμες, οι οποίοι την περίοδο της πανδημίας είναι από τις επιχειρήσεις που είδαν να τριπλασιάζονται τα κέρδη τους. Μιας και είπατε για μισθούς, ανακοινώσατε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Αυτό το μέτρο πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό, έχει κοστολογηθεί? Ναι, βέβαια. Καταρχάς, όπως φάνηκε και το 2019, όταν σας θυμίζω τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις είχαμε βγει από τα μνημόνια, έκανε την αύξηση κατά 11% τότε του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου που αφορούσε τους νέους και ήταν και μια ντροπιαστική μνημονιακή ρύθμιση. Είδαμε ότι όχι μόνο δεν επηρέασε την ανεργία, αλλά ίσα ίσα ήρθε να τονώσει και την ίδια την οικονομία, γιατί έχει αποδειχθεί ότι για τον εργαζόμενο ο μισθός σπάνια πάει στην αποταμίευση. Πηγαίνει πάντα πίσω στην αγορά και έρχεται να ενισχύσει τη ζήτηση και την αγοραστική δύναμη. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είδαμε και το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπου οι αντίστοιχες κυβερνήσεις κάναν μια γενναία αύξηση. Μάλιστα, η Ισπανία έφτασε στα 900 ευρώ. Λέω για οικονομίες που έχουν σχετικά παραπλήσια οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα με τη χώρα μας. Και εκεί λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά. Και θα σας αναφέρω επίσης πάλι, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε και μια στροφή στην Ευρώπη αυτή την περίοδο λόγω πανδημίας, που απομακρύνεται από την πολιτική λιτότητα, πάει σε μια πιο επεκτατική πολιτική, όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Οδηγία που συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου μιλάει για την ανάγκη αξιοπρεπούς ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού και λέει μάλιστα ότι όχι μόνο δεν θα επιδεινώσει τα οικονομικά μεγέθη, αλλά στο επιχείρημα που σας ανέφερα κι εγώ, θα έρθει να στηρίξει τη βιώσιμη ανάκαμψη και τη ζήτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεν υπάρχει δικαιολογία και αυτή την περίοδο νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ, που η ακρίβεια πια έχει εκτοξευθεί και στην ουσία διαλύει τον προϋπολογισμό των οικογενειών, των οικοκυριών, των εργαζομένων, είναι απαραίτητο να υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού και όχι βέβαια αυτή η προσχηματική αύξηση του κ. Χατζηδάκη του 2%, που στην πραγματικότητα είναι 50 λεπτά μεικτά το μεροκάματο. Δηλαδή είναι μια κοροϊδία για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Να σας ρωτήσω, γιατί πλέον έχετε κυβερνητικό παρελθόν, και να το συνδυάσω και με το προηγούμενο θέμα, γιατί δεν τον αυξήσατε εσείς τον κατώτατο μισθό, και να το συνδυάσω με το προηγούμενο θέμα με την ανακοίνωση του κυρίου Οικονόμου, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας καταγγέλει ένα καθεστώς που ίσχυε επί των ημερών του και δεν το έφυξε στο ελάχιστο, και ότι του θυμήθηκε σήμερα ως διαμαγείας. Να απαντήσω και στα δύο. Γι' αυτό ναι, ναι. Το λέω για να απαντήσετε. Και μάλιστα χθες βράδυ απήντησα και εγώ στον κύριο Οικονόμο. Θα πω καταρχάς για τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός, όπως ξέρετε, μειώθηκε δραματικά την περίοδο του δεύτερου μνημονίου, που ήταν και ο κόλαφος για τα εργασιακά δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, αμέσως μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια το 2018, δρομολόγησε τη διαδικασία και αύξησε κατά 11% τον κατώτατο μισθό. Συνεπώς, η αύξηση έγινε κατά το ίμιση δηλαδή η αποκατάσταση και είχαμε δεσμευτεί ότι εφόσον ήμασταν κυβέρνηση μετά τις εκλογές του 19, θα κάναμε και την υπόλοιπη 11% για να φτάσουμε στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραπλάνησε τον κόσμο και σε αυτό το θέμα, καθώς είχε πει ότι θα αυξάνει τον κατώτατο μισθό σε συνάρτηση με την πορεία της οικονομίας. Τελικά έμεινε παγωμένος ο κατώτατος μισθός και είδαμε αυτή την προσχηματική αύξηση. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι και αναγκαίο, αλλά θα είναι και ευεργετικό και για την οικονομία αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Να αυξηθεί στα 800 ευρώ και πρέπει να σας πω ότι τα 800 ευρώ είναι και μελετημένα. Είναι ο μέσος όρος του διάμεσου ευρωπαϊκού μισθού και είναι επίσης και το σημείο εκκίνησης στο μισθολογικό όπου έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα μας, περίπου στα 800 ευρώ. Τώρα, για τον κύριο Οικονόμου. Καταρχάς, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ αόρατη η διανομής και όλοι οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες.
Γι' αυτό και όλα σας ανέφερα πριν ότι η πρώτη ρύθμιση που έχει γίνει στη χώρα μας προς όφελος των εργαζομένων σε πλατφόρμες έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019, όπου αναγνώρισε με σαφήνεια την ιδιότητά τους ως εργαζομένων και την κάλυψή τους από τις εργατικές ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου για την υγεία και την ασφάλεια και ιδιαίτερα για τα θέματα της ασφάλειας. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι πάνω σε μηχανάκια, σε δυσχερείς καιρικές συνθήκες, παγετούς, καύσονες. Είδαμε και την περίοδο του lockdown που κυριολεκτικά αυτά τα παιδιά μέσα στα χιόνια τρέχανε και εξυπηρετούσαν όλες τις οικογένειες. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα που έγινε. Και υπήρχε μέχρι και το νόμο Χατζηδάκη, όπως σας ανέφερα πριν, το τεκμήριο ότι καταρχήν είναι μισθωτοί εργαζόμενοι. Δηλαδή, αυτό που είπε και ο ΕΦΚΑ και επικύρωσε και η εγκύκλειος Βρούτση είναι ότι υπάρχει μια εργολαβοποίηση αυτή τη στιγμή της εργασίας που κάτω από την συνθήκη εργαζόμενου με μπλοκάκι υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία, αλλά οι πλατφόρμες και οι επιχειρήσεις το εκμεταλλεύονται προκειμένου ακριβώς να έχουν λιγότερα δικαιώματα οι εργαζόμενοι και λιγότερους μισθούς. Άρα λοιπόν η απάντηση στον κύριο Οικονόμου είναι ότι αντί να έρχεται και να προσπαθεί να βρίσκει και προφάσεις αναμαρτίες, οφείλει να παραδεχτεί, γιατί η όλη αγωνία της κυβέρνησης αυτές τις μέρες είναι μία: να μην φανεί η ευθύνη του νόμου Χατζηδάκη. Αλλά δεν μπορεί να κρυφτεί αυτό. Το ξέρει όλη η Ελλάδα, το ξέρουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι όποια δημοσκόπηση και να δείτε, ακόμα και πριν ψηφιστεί ο νόμος Χατζηδάκη, έχει μία αποδοκιμασία άνω του 65% από τον κόσμο. Το Υπουργείο Εργασίας όμως λέει ότι υποχρέωσαν τις εταιρείες να τους καλύπτουν και από πλευράς υγείας και να τους δίνουν και προστατευτικό εξοπλισμό, κάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως. Σας είπα πριν ότι υπήρχε ήδη μία πρόβλεψη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ζήτημα είναι ότι η βασική κριτική στο νόμο Χατζηδάκη είναι η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Υπάρχουν δύο άρθρα στη συνέχεια που αναφέρονται σε αυτά που λέτε, δηλαδή για τον εξοπλισμό. Εκεί δεν κάναμε κριτική σε αυτά τα άρθρα, αλλά αυτά τα άρθρα, ξέρετε, είναι πολύ μειωμένη σημασία, γιατί το μείζον είναι οι εργασιακές σχέσεις. Τις 500 νέες θέσεις εργασίας που ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης που θα έρθουν μέσω της Διεθνούς Αλυσίδας Διανομής. Κοιτάξτε, εδώ μπαίνει ένα θέμα. Είναι φυσικό ότι η ψηφιακή οικονομία συνεχώς αυξάνεται και θα αναπτύσσεται. Είναι οι συνθήκες που της πανδημίας έχουν επιταχύνει και την ψηφιοποίηση. Κανείς δεν είναι αντίθετος. Δεν μπορεί να είμαστε αντίθετοι σε μια διαδικασία που βλέπει στο μέλλον. Εκεί που είμαστε αντίθετοι είναι αν αυτό το μέλλον έρχεται να καταλύσει τις εργασιακές σχέσεις. Καλοδεχούμενες οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά να είναι θέσεις εργασίας, αναγνωρισμένης μισθωτής εργασίας, με πλήρη απασχόληση, με αξιοπρεπείς μισθούς και όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια αντίληψη του κ. Χατζηδάκη και του κ. Μητσοτάκη που θεωρεί ανάπτυξη του να γίνει η χώρα μας μια χώρα φθηνής ελαστικής εργασίας, επισφάλειας και χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Αυτό δεν μπορεί να έχει μέλλον, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη μια τέτοια χώρα και κοινωνία. Mm-hmm. Το μέτρο για το πρώτο ένσημο δεν διευκολύνει την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας? Κάναμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Καταρχάς, όλες οι ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, όπου προσπάθησε να πει ότι είναι νέα μέτρα, μάλιστα γύρω στα 3,4 δις, όπως φάνηκε και από την αποδόμηση που έγινε αυτό το μέτρο, με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλάμε για νέα μέτρα περίπου 400 εκατομμυρίων μόνο και κυρίως στοχευμένων για τα υψηλά εισοδήματα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του πρώτου ενσύμου, η κριτική μας είναι ότι πρώτα απ' όλα το παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης με ένα πολύ επικοινωνιακό τρόπο, παραπλανητικό θα έλεγα. Δηλαδή μίλησε για 1.200 ευρώ και στην ουσία άφησε να νοηθεί ότι είναι 1.200 ευρώ για τον εργαζόμενο, τον νέο προσλαμβανόμενο και μάλιστα το μήνα. Τελικά αποδείχτηκε ότι μιλάμε για 600 ευρώ το εξάμηνο, τα άλλα 600 είναι επιδότηση προς την επιχείρηση. Και μάλιστα, επειδή οι περισσότερες θέσεις δυστυχώς, και εκεί αναφέρθηκα πριν και στις νέες θέσεις που πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης, είναι μερικής απασχόλησης, πρόκειται για ένα επίδομα στην ουσία. Αποκλιμακώνουν, όπως λέει το Υπουργείο, την ανεργία και την έχουν ρίξει από το 17 στο 14, από ό,τι διαβάζω την ανακοίνωση. Θα σας πω, απλώς να κλείσω για το πρώτο ένσημο. Στην ουσία, λοιπόν, επειδή θα είναι μερικής απασχόλησης περισσότερες αυτές θέσεις, θα είναι περίπου 50 ευρώ
για το μήνα τον εργαζόμενο. Και προσέξτε, θα είναι για 6 μήνες, χωρίς καμία προοπτική να παραμείνει ο εργαζόμενος εκεί. Και το πιο επικίνδυνο που εμείς το θέσαμε εξ αρχής, είναι ότι δεν βάζει εξασφάλιση, γιατί τώρα με τον νόμο Χατζηδάκη είναι ανεξέλεκτες οι απολύσεις. Ότι ένας επιχειρηματίας που θα ξέρει ότι θα έρθει αυτό το πρόγραμμα από 1η Γενάρη, δεν θα προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού τους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να απολύσει 10 εργαζόμενους το Δεκέμβρη, δεν έχει πλέον κανένα εμπόδιο από τον νόμο Χατζηδάκη, είναι ανεξέλεγκτος, και μετά να πάρει 10 επιδοτούμενους εργαζόμενους και να τους κρατήσει για 6 μήνες και να ανακυκλώνουμε έτσι την ανεργία. Δεν είναι αυτό η λύση σε καμία περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε, ότι μειώνεται η ανεργία. Αυτό λέει το Υπουργείο. Ναι, ναι, σαφώς. αυτό που αναφέρατε, φυσικά δεν το αποδίδω σε εσάς. Κοιτάξτε, είναι καταρχάς λίγο προκλητικό εκ μέρους του Υπουργείου. Σε μια χώρα που έχουμε σταθερά, με τα στοιχεία του ΟΕΔ, μάλιστα τα πρόσφατα του Ιουλίου, πάνω από 1 εκατομμύριο ανέργους, όπου το 1/3 της απασχόλησης είναι στον κατώτατο μισθό και το άλλο 1/3 είναι στα 200 ευρώ. Δεν μπορεί να θεωρείται δηλαδή ως κατόρθωμα το ότι διευρύνονται οι σχέσεις εργασίας, οι ελαστικές, οι φθηνές των 200 ευρώ. Δεν είναι αυτό η λύση, και πολύ περισσότερο όταν θα σας δώσω 2 στοιχεία ακόμα. Το 58% των εγγεγραμμένων ανέργων είναι μακροχρόνιοι, άνεργοι, και υπάρχει βέβαια και αυτό που λέμε η αόρατη ανεργία, που έχει πάρα πολύ αναπτυχθεί την περίοδο δυστυχώς της πανδημίας. Είναι οι χιλιάδες αόρατοι άνεργοι που πλέον έχουν βγει από το σύστημα. Δεν έχουν καν προοπτική ή δεν έχουν καν τη δυνατότητα να ψάξουν να βρουν δουλειά. Άρα λέτε είναι πλασματικά. Είναι πλασματικά. Είναι πλασματικά τα στοιχεία. Μάλιστα. Αυτά, και μην ξεχνάτε ότι είναι στοιχεία του Ιουλίου, που μετά από 1 χρόνο πλήρους lockdown άνοιξε και ο εποχικός τουρισμός, όπου κατά κάποιο τρόπο δείχνει πάντα και μία όθηση στην απασχόληση. Μονοπολίσαμε τη συζήτηση με τα εργασιακά, που είναι. Κοιτάξτε, είναι και ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ τον κόσμο. Αλλά να μας πείτε κιόλας, ήρθε η σοπαλία τελικά στη ΔΕΘ. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας πραγματικά έκανε μία εμφάνιση προοπτικής όσον αφορά το σχέδιο που κατέθεσε. Δημιούργησε την ελπίδα ότι υπάρχει δυνατότητα ενός άλλου δρόμου. Και νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι ήταν σαφής ως προς τις κατευθύνσεις και τις δεσμεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε αυτή την ελπίδα η σημερινή οργή, αυτή η ανασφάλεια που υπάρχει στον κόσμο, να μην μείνει απλώς σε μία επισφάλεια, σε μία αμφισβήτηση της κυβέρνησης, αλλά να αποκτήσει μία θετική δυναμική, βασισμένη και σε αυτές τις προτάσεις που εμείς συνεχώς υποβάλλουμε στην ελληνική κοινωνία, για μια ουσιαστική πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Άρα εγώ νομίζω ότι η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σηματοδοτεί ακριβώς αυτή τη νέα αρχή που και ο ίδιος είπε. Άρα να υποθέσω ότι ο κύκλος της εσωστρέφειας που πήγε να ανοίξει με όσα είπε ο κ. Κούλουγλου και αυτά, ότι θεωρείτε εσείς ότι έκλεισε γρήγορα. Έκλεισε, και νομίζω ότι σε αυτό συνέβαλε και η ίδια η δήλωση του κ. Κούλουγλου προχτές. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολλά τα προβλήματα του κόσμου και της κοινωνίας. Η δική μας ευθύνη είναι με εξωστρέφεια να απευθυνόμαστε πραγματικά σε αυτά τα προβλήματα και να δίνουμε λύσεις και προτάσεις. Κυρία Ξενογιαννακοπούλη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στο επόμενο ρεπορτάζ για την εμπορία των ανθρώπων. Είχαμε την ενημέρωση. Είχαμε την ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της κατά της εμπορίας ανθρώπων. Είχαν τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής από τους κυρίους Γιώργο Βανικιώτη, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, και Ηρακλή Μοσκόφ, εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ρεπορτάζ είναι της Θάλιας Γητοπούλου. Το μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Γιώργος Βανικιώτης, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί με το μηχανισμό αναφοράς για τα θύματα σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης, εστίασε στα προβλήματα με τα συνόδευτα ανήλικα, υπενθυμίζοντας ότι το κράτος έχει υποχρέωση να αποζημιώνει τα θύματα. Όταν μιλάμε για θύματα εδώ, μιλάμε
για οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Πολλές φορές μας έχει μείνει στο μυαλό ότι αφορά μόνο τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Δεν έχει να κάνει με αυτό μόνο. Όπως ξέρετε, έχει να κάνει με την εργασιακή εκμετάλλευση, ένας τομέας ο οποίος είναι εξαιρετικά περίπλοκος. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό αναφοράς, κάτι που ήταν ένα αίτημα και του Συμβουλίου εδώ και χρόνια. Οπότε μπορούμε να συγκεντρώνουμε όλα τα στοιχεία σαν χώρα και με αυτό να βλέπουμε τις τάσεις, να βλέπουμε την κατάσταση που βρίσκεται. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό για μας στοιχείο. Ότι ορίσαμε εθνικό εισηγητή βέβαια στη χώρα επίσης είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Το πιο ουσιαστικό εδώ, όσες και επιτυχίες, το έλεγα πάντα αυτό και στη δουλειά μου, όσες επιτυχίες και να κάνουμε, όσες και εγκληματικές οργανώσεις να εξαρθρώσουμε, αν δεν μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα θύματα στο τέλος, που είναι για μένα, ξέρετε, ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να το πω. Είναι κάτι που για μένα είναι απαράδεκτο να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είτε βρίσκονται σε καθεστώς δουλείας στην Ελλάδα, είτε βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικής πορνείας. Να θυμόμαστε ότι η σύμβαση για την εμπορία ανθρώπων είναι σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το κράτος έχει ευθύνη. Δεν είναι μια σύμβαση που την υπογράψαμε και εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Και αυτό είναι κάτι που το τονίζουμε σε όλες τις χώρες μέλη. Είναι ευθύνη του κράτους η αποζημίωση των θυμάτων. Τη βεβαιότητα ότι η προσήλωση σε δράσεις μέσω διεθνών οργανισμών για τα συνόδευτα ανήλικα, οι θεσμικές αλλαγές και τα σχέδια δράσης έχουν αποδώσει καρπούς, εξέφρασε ο Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, Ηρακλής Μοσκόφ. Έχουν γίνει άλματα σε επίπεδο θεσμικό, νομικό, σχεδίων δράσης. Τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτή την αίθουσα. Ίσως θα μπορούσα να πω και εγώ ότι και οι υποδείξεις, οι συστάσεις της Γκρέτα κατά ένα στο μεγαλύτερο σημείο έχουν αποτελέσει για μας ένα αντικείμενο εργασίας το οποίο έχουμε καταφέρει να το φέρουμε εις πέρας μέσα από το Εθνικό Σχέδιο, μέσα από τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς, μέσα από τις δράσεις που έχουν γίνει για τα συνόδευτα, μέσα από τις εκπαιδεύσεις που κάνουμε στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής για να μπορούν να ανιχνεύσουν πιθανά θύματα. Μέσα από την καταπολέμηση της ζήτησης, δράσης πρόληψης, μέσα από την εξωστρέφειά μας, τα σύμφωνα συνεργασίας που κάνουμε από περιφέρειες της Ελλάδος και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών μέχρι διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΔΟΜ, όπως η UNICEF και άλλοι. Σε όλα αυτά τα σημεία είμαστε παρόντες και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο δεσμευόμαστε και δημιουργούμε μια κουλτούρα συνεργασίας με συγκεκριμένα παραδοτέα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Για να περάσουμε, Λουκία, και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Διασποράς. Η Διασπορά ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλήνων και Ιθακισίων, Οδυσσεύς. Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού, ο πρόεδρός της καλωσόρισε τον νέο Υφυπουργό Εξωτερικών, Ανδρέα Κατσανιώτη. Το ενδιαφέρον του οποίου για τον απόδημο ελληνισμό είναι γνωστό και το έχει εκδηλώσει και σε προηγούμενες παρουσίες του στην Επιτροπή αλλά και στην Βουλή. Χαιρετίζοντας τη σημερινή συνεδρίαση, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω πως έχω απόλυτη γνώση του βάρους της ευθύνης που φέρω, εθνικής ευθύνης. Ο κύριος Κατσανιώτης υπογράμμισε τη σημασία των απόδημων Ελλήνων. Θεωρώ πως ο απόδημος ελληνισμός αποτελεί κορυφαίο εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα μας, μεγαλώνει την πατρίδα μας και πολλαπλασιάζει το εύρος της επιρροής μας. Η Ελλάδα είναι οικουμενική. Η καρδιά της πάλεται σε όλο τον κόσμο. Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Χρυσουλάκης τόνισε το ρόλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κεφαλινών και Ιθακισίων Οδυσσεύς. Από την ίδρυσή της, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλίνων και Ιθακισίων Οδυσσεύς διοργανώνει εντός και εκτός Ελλάδας δράσεις και εκδηλώσεις οι οποίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων των αποδήμων με τη γενέθλια γη. Ο κύριος Χρυσουλάκης αναφέρθηκε στους επικείμενους εορτασμούς για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ναυμαχίας αυτής, το νικηφόρο αποτέλεσμα της οποίας άλλαξε την πορεία όλης της Ευρώπης, ανταποκριθήκαμε με μεγάλη χαρά στο αίτημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κεφαλήνων και Ιθακισίων Οδυσσεύς και του Δήμου Αργοστολίου να συνδιοργανώσουμε τριήμερες εκδηλώσεις στο νησί της Κεφαλονιάς μεταξύ 7 και 9 Οκτωβρίου του 2021, τιμώντας όλους αυτούς τους συμπατριώτες μας που με τη θυσία τους συνέβαλαν στη διάθρωση ολόκληρης Ευρώπης από την επεκτατική πολιτική του Ισλάμ.
Η συγγραφέας Λιβαδά Ντούκα εκ μέρους της Ομοσποδίας τόνισε τη συμμετοχή των Ελλήνων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Οι Έλληνες ήταν πανταχού παρόντες στη 13η και τελευταία σταυροφορία που καθόρισε τη μοίρα της Ευρώπης, αναχαιτίζοντας την Οθωμανική Ιμπεριαλιστική απειλή. Και μετά την πρώην υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, να περάσουμε στην υφυπουργό μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτευση. Καλημέρα, κυρία Βούλτευση. Καλημέρα και σε εσάς. Δύο γυναίκες εμείς στο στούντιο είχαμε σήμερα καλεσμένες, αλλά χθες είχαμε άλλη μία δολοφονία στη Ρόδο μιας νέας γυναίκας και έχουν επικνώσει το τελευταίο διάστημα. Και γενικώς και με την θέμα της εγκληματικότητας, που είναι και ένα στοιχείο της καθημερινότητας. Τα πάει καλά η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, το θέμα των γυναικοκτονιών δεν είναι θέμα πολιτικό-κομματικό. Βλέπουμε, ας πούμε, σε χώρες που έχουν καθαρά αριστερές κυβερνήσεις, χώρες της Λατινικής Αμερικής, το Μεξικό, την Κούβα, έχουμε τεράστιο αριθμό γυναικοκτονιών. Η Γαλλία, για παράδειγμα, στην Ευρώπη είναι πρώτη. Και ήταν πρώτη και όταν ήταν στην κυβέρνηση, όταν ήταν άλλος πρόεδρος, ο Λαντ, και είναι πρώτη και όταν είναι τώρα ο κύριος Μακρόν. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να είναι καθόλου θέμα κομματικής αντιπαράθεσης. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Στην Ελλάδα, ως προς τα νούμερα, ως προς τα ποσοστά, είμαστε χαμηλά σε σχέση με τις άλλες χώρες. Όμως τίποτε δεν είναι χαμηλό όταν αφαιρείται μια ανθρώπινη ζωή. Πολύ περισσότερο με τέτοια αφορμή. Δηλαδή αφορμή τελείως σε προσωπικό επίπεδο, αφορμή ομοιρίας μιας γυναίκας μέσα σε μια σχέση. Άρα λοιπόν ναι, πρέπει να ξεριζώσουμε το κακό στη βάση του. Τώρα έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές όλες και για το θέμα του βιασμού, που με τον ποινικό κώδικα είχε ελαφρύνει, είχε το βασικό, δηλαδή τα βασικά εγκλήματα είχαν ελαφρύνει με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα, και ναι, με αυστηρή νομοθεσία, με εκπαίδευση. Πώς μπορεί να εμπλουτιστεί περισσότερο το νομοθετικό πλαίσιο? Κοιτάξτε, πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρές οι ποινές. Είναι αυστηρές οι ποινές τώρα. Φυσικά αυτό, ξέρετε, δεν αποτρέπει πάντα κάποιον ο οποίος δεν ξέρω τι έχει φτιάξει μέσα στο κεφάλι του. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε και πιο βαθιά στην εκπαίδευση των αγοριών. Ναι, και στην πρόληψη όλου αυτού. Ναι, ναι, μα δεν γίνεται αλλιώς. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση αγοριών. Να μην φτάσει εκεί και η ιστορία. Στο σχολείο, αλλά και από το οικογενειακό περιβάλλον. Οι καινούργιες μητέρες τι μαθαίνουν στα αγόρια τους? Ότι δεν είναι ιδιοκτησία τους μία γυναίκα, ότι έχει δικαίωμα να αποφασίζει για τη ζωή της. Από πολύ νωρίς γίνεται αυτό. Να το γενικεύσουμε όμως από τη γυναίκα, το στίχημα αυτό της εγκληματικότητας, της τάξης, που είναι και βασικό στοιχείο για την μεσαία τάξη που θέλετε να την έχετε στο πλευρό σας και να σας ψηφίσει. Το έχετε κερδίσει, γι' αυτό άλλαξε και ο υπουργός. Η εγκληματικότητα δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ούτε εκεί. Υπάρχει μια αποφασιστικότητα από πλευράς της κυβέρνησης. Υπάρχουν μεγάλες πρόοδοι. Προσέξτε, η εγκληματικότητα δεν πρόκειται ποτέ να πάψει να υπάρχει. Το θέμα είναι πώς την αντιμετωπίζεις και πώς την προλαμβάνεις. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή αστυνόμευση, υπάρχουν όμως και πάρα πολλά προβλήματα στις μεγάλες πόλεις, έτσι. Συγκέντρωση πληθυσμών, ακόμη να πάρω εγώ και από το δικό μου αντικείμενο, συγκέντρωση μεταναστευτικών πληθυσμών που δημιουργούν μια ένταση, όλα αυτά. Και εκεί υπάρχουν αυξημένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Θα σας πω, ναι, όλα αυτά μετράνε. Ασφαλώς υπάρχουν εκεί και ασφαλώς τα αντιμετωπίζουμε, είναι ο τομέας μου, γιατί υπάρχει μια διαφορετική και εκεί κουλτούρα. Και στην κουλτούρα, βέβαια. Ναι, ναι. Έχουμε πάρα πολλές φορές περιπτώσεις βιοπραγιών εναντίον γυναικών που είναι ακόμη και έγκυες. Συχνά βρισκόμαστε και εγώ και η κυρία Αγαπηδάκη, που είναι γραμματέας προστασίας συνσυνόδευτων ανηλίκων, να πρέπει όταν η μητέρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο να πάρουμε τρία παιδιά, ξέρω εγώ, που μένουν πίσω, διότι ο σύζυγος συλλαμβάνεται. Έχουμε καθημερινά, η μάχη αυτή είναι καθημερινή. Και δεν μπορείς να πεις πάντα ότι θα έχεις το τέλειο αποτέλεσμα και θα υπάρχει μια χώρα η οποία δεν θα έχει. Κάνεις την προσπάθειά σου σε όλους τους τομείς. Ναι. Μάλιστα, το προλαμβάνει. Δεν λέτε ότι είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Μα εγώ να σας πω κάτι. Στα καινούργια προγράμματα. Θα διαφωνήσετε με αυτό που θα σας πω. Α, για πέρα. Λέω, αφού συμφωνείτε ότι είναι καλύτερο, γιατί δεν φέρατε μια διάταξη πριν να προστατεύσετε καθηγητές και γιατρούς από το να σέρνονται
στα τμήματα. Αυτό έγινε για τώρα, μία μέρα συνέβη αυτό πράγμα. Δεν συνέβη μία μέρα, συνέβη περισσότερες. Τώρα και... θα σας πω κάτι. Ξέρετε, η νομοθέτηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Όταν δεν έχεις το φαινόμενο μπροστά σου, προτιμάς. Εντάξει, μπορείς να προλάβεις, αλλά προτιμάς όταν πρόκειται για θέματα που σχετίζονται με δικαιώματα, προσφυγής στο δικαστήριο κτλ. Προτιμάς να μην τα περιστείλεις. Τώρα λοιπόν που πολλαπλασιάστηκαν αυτές οι... Ναι, τώρα το φαινόμενο είναι ξεκάθαρο. Ναι, που ουσιαστικά τώρα δηλαδή τι γίνεται, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και δεν επενέβαινε η πολιτεία, θα σταματούσε η λειτουργία των σχολείων, διότι ο καθένας θα έκανε ένα επεισόδιο, μία μήνυση. Θα έπαιρναν το διευθυντή ή τον εκπαιδευτικό, θα πήγαιναν να ανταλλάξουν μηνύσεις και θα σταματούσε η λειτουργία του σχολείου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει, μια μέρα έγινε. Θέλω να πω για το προηγούμενο θέμα ότι ακριβώς γι' αυτό κι εγώ στην νέα εθνική στρατηγική για την ένταξη έχω βάλει τα θέματα της ισότητας των φύλων και της ενδοοικογενειακής βίας, του trafficking. Είδα ότι είχατε πριν ένα ρεπορτάζ για το θέμα της εμπορίας ανθρώπων, γιατί και αυτά είναι πολύ διαδεδομένα σε αυτούς τους πληθυσμούς και δεν μπορούμε εμείς κάτω από τα εδώ, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε κάτω από τη μύτη μας να βλέπουμε τέτοια πράγματα, άρα και εκεί χρειάζεται εκπαίδευση. Είμαι σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο για να υπάρξει ένα πρόγραμμα σπουδών τόσο για την ενδοοικογενειακή βία, ναι, όσο και να για τον ευρωπαϊκό ενεργό τρόπο ρόλο ζωής. Και ναι, τα πανεπιστήμια είναι... Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, αν κάποιος έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν στη χώρα του, δεν μπορεί να θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, χρειάζεται ενημέρωση, εκπαίδευση. Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής έχει μπει μέσα στο πρόγραμμα, στην εθνική στρατηγική και θα ξεκινήσει σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση. Θα ξεκινήσει. Γιατί σε εμάς, στην Ελλάδα, ποιο είναι το θέμα. Αυτό είναι χρειάζεται ένα κέντρο ισορροπίας. Το είπαμε χθες και με την πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν υποδεχθήκαμε στο Προεδρικό Μέγαρο τη μικρή Αρεζού που πήρε υποτροφία για την Βοστόνη. Μια 12χρονη προσφύγητα. Και η πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάνει λόγο για προληπτικές παρεμβάσεις. Αυτό ναι. Είπαμε ότι χρειάζεται το κέντρο ισορροπίας. Δηλαδή, τι είναι το μεταναστευτικό. Είναι από τη μία πλευρά φύλαξη συνόρων και προστασία εθνικής κυριαρχίας. Ξεκάθαρο θέμα. Δεν μπορεί να μπαίνει σε μια χώρα όποιος θέλει, όποτε θέλει. Και από την άλλη, τήρηση των διεθνών συνθήκων και προστασία των αδυνάμων. Στη χώρα πρέπει να βρίσκονται μόνο αυτοί που πρέπει να βρίσκονται και κανένας άλλος. Και αυτοί, για όσο διάστημα διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες της χώρας τους, τους φιλοξενούμε, τους προσφέρουμε την προστασία μας, έως ότου αποκατασταθεί η κατάσταση στη χώρα τους ή έως ότου θελήσουν να πάνε σε μια άλλη χώρα. Και δεν δημοσιοποιούμε και τα ονόματά τους. Καλά, αυτό κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτό είναι προφανές. Το θέμα όμως εδώ είναι πιο βαθύ. Το πρώτο πράγμα το οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι που φτάνουν στην Ελλάδα είναι ότι στην Ελλάδα η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Όταν λοιπόν εμείς το πρώτο πράγμα που λέμε από τη βάρκα είναι κοίταξε να δεις, η εκπαίδευση εδώ είναι υποχρεωτική, τα παιδιά σου θα πηγαίνουν σχολείο, είτε έχεις πάρει άσυλο είτε όχι. Αυτό δεν μπορεί να υπονομεύεται, γιατί είμαστε κράτος δικαίου, έτσι. Και γι' αυτό επίσης έχω ετοιμάσει ένα νέο πρόγραμμα, γιατί ξέρετε πολλά που δεν τα σκέφτονται και δεν τα σκέφτονται ούτε οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γιατί αν τα είχαν σκεφτεί, θα τα είχαν κάνει πάνω στα δέντρα. Αυτό δεν υπονομεύεται που λέτε. Λέω δεν μπορεί με δημοσιοποιήσεις, με τέτοιου είδους συμπεριφορές, ουσιαστικά να υπονομεύεται η προσπάθειά μας για την εκπαίδευση όλων των παιδιών. Είναι άλλο πράγμα οι μεγάλοι, αλλιώς αντιμετωπίζει το κράτος δικαίου τους μεγάλους και αλλιώς αντιμετωπίζει τα παιδιά, τις οικογένειες, τις μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι λογικό. Τους ευάλωτους θα τους προστατεύσουμε. Εμείς τι έχουμε να κάνουμε τώρα εδώ. Επειδή έχουν μειωθεί οι ροές, τι έχουμε να κάνουμε. Δεν χειριστούμε τους ανθρώπους που έχουμε εδώ. Οι άνθρωποι που έχουμε εδώ είναι συγκεκριμένοι πια, δεν είναι πολλοί. Είναι πολλοί για την Ελλάδα, είναι πολλοί για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι εκείνο το χάος που είχαμε το 2015. Έχει γιατί μειωθεί, πιστεύετε. Όταν έχεις 1 εκατομμύριο ανθρώπους, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορείς να κάνεις ούτε ανθρωπισμό. Δεν μπορείς να σώσεις κανέναν όταν προσπαθείς να σώσεις όλους, που ουσιαστικά δεν έχουν όλοι δικαίωμα στην προστασία. Έχουν δικαίωμα στην προστασία συγκεκριμένοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν το χάος που δημιουργήθηκε το 2015 δημιούργησε, άφησε αυτά τα κατάλοιπα που βλέπετε τώρα εσείς. Γιατί όταν ας πούμε το 2016, το 2017 και το 2018 είχαμε πάνω από 50.000 αιτήσεις ασύλου κάθε χρόνο, πάνω από εδώ μπήκε πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι. Δηλαδή, και δεν έφυγε μόνο που έφυγαν κιόλας και μας έκλεισαν τα βόρεια σύνορα, αλλά έμειναν και εδώ άνθρωποι που ενδεχομένως δεν έπρεπε να μπουν καθόλου. Οι χώρες έχουν σημεία διέλευσης. Οι σοβαρές χώρες έχουν σημεία διέλευσης. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας από όπου θέλει. Άρα λοιπόν, φύλαξη συνόρων,
και προστασία αυτών που πραγματικά πρέπει να προστατευτούν. Άρα λοιπόν το ισοζύγιο αναχωρήσεων και αφήξεων. Εντάξει, τώρα έχει... δεν υπάρχει. Τώρα έχει μειωθεί γιατί δεν έχουμε αφήξεις. Ωστόσο όμως, αν μιλάτε για τις απελάσεις, ναι, ας πούμε, κοιτάξτε, ακριβώς, υπάρχει το σύστημα των επιστροφών των οικειοθελών που το χειρίζεται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και υπάρχουν κάποιες χιλιάδες κάθε χρόνο οι οποίοι πείθονται ότι εδώ δεν είναι εύκολη η ζωή τους και τους δίνουν κάποια χρήματα, υπάρχει δηλαδή ένα πρωτόκολλο βάσει του οποίου επιστρέφουν στη χώρα τους οικειοθελώς. Απελάσεις με την έννοια των απελάσεων, που ουσιαστικά επί ΣΥΡΙΖΑ είχε καταργηθεί και η έννοια των απελάσεων και η έννοια της κράτησης και η έννοια του προστίμου. Γι' αυτό τώρα με τον τελευταίο νόμο επιστρέψαμε ουσιαστικά στον καλύτερο νόμο που κατά τη γνώμη μου είχε η χώρα μεταναστευτικό του 2005. Όταν καταργείται η έννοια των απελάσεων, αυτό είναι όπως το λέμε pull factor, δηλαδή ναι, φέρνει κόσμο, τραβάει κόσμο. Γιατί σου λέει θα πάω, δεν θα απελαθώ, δεν θα κρατηθώ, δεν θα πληρώσω πρόστιμο. Εκεί είναι μπεάτες και λιαλέστε. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα κύμα εισρώων από το Αφγανιστάν τώρα με τους Ταλιμπάν. Κατά τη γνώμη μου τέτοιο κύμα δεν προβλέπεται. Από το Αφγανιστάν οι άνθρωποι φεύγουν κατά εκατομμύρια εδώ και 40 χρόνια. Από τους πολέμους, από τους εμφυλίους, από την ξηρασία, από την πείνα, από τη δίψα, από τη φτώχεια. Εμείς δεν έχουμε σύνορα με το Αφγανιστάν. Επίσης, ούτε η Τουρκία έχει σύνορα με το Αφγανιστάν. Και ανέφερε χθες ο Τούρκος πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε την ανοχή να δεχτεί νέο προσφυγικό κύμα. Ναι, ο Τούρκος πρόεδρος, σωστά το λέτε κυρία συνάδελφα, ο Τούρκος πρόεδρος τόσο καιρό χρησιμοποιούσε αυτούς τους ανθρώπους. Τους δεχόταν για να πιέζει την Ελλάδα και να τη στέλνει κόσμο και για να πιέζει την Ευρώπη για κονδύλια. Τώρα όμως, επειδή αυτό έχει φτάσει στο απροχώρητο μέσα στη χώρα του και οι έρευνες της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι οι Τούρκοι είναι έξω αφρενών με την κατάσταση. Ναι, έγινε και μια δολοφονία ενός νεαρού στην Κωνσταντινούπολη. Είναι έξω αφρενών, γιατί εκεί δεν έχουν και τους νόμους που έχουμε εμείς προστασία συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και εργασιακών δικαιωμάτων. Κατόπιν τούτου, πολλοί πάνε και δουλεύουν μαύρη εργασία, παίρνουν δουλειά ή τους κατηγορούν ότι, τον κατηγορούν ότι οι μετανάστες παίρνουν τη δουλειά από τους Τούρκους διότι δουλεύουν με μαύρη εργασία. Και τώρα αισθάνεται πολύ πιεσμένος, ναι, και λέει αυτό το πράγμα. Όμως προκάλεσε. Εγώ γιατί διαφώνησα, ας πούμε, ένας από τους λόγους που διαφώνησα πάρα πολύ σε αυτό το θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας είχε πάει το Δεκέμβριο του 2015 στην Τουρκία και είχε πει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι θύματα του πολέμου στη Συρία. Με συγχωρείτε, όχι. Θύμα είναι μόνο η Ελλάδα, η οποία δεν επιχειρεί με στρατό σε καμία χώρα. Η Τουρκία επιχειρεί στο έδαφος της Συρίας, στο έδαφος του Βόρειου Ιράκ, προκαλεί πρόσφυγες. Δηλαδή είναι σαν να σκοτώνεις τους γονείς σου για να πας σε εκδρομή με το ορφανοτροφείο. Όταν προκαλείς πρόσφυγες. Και που δεν εμπλέκεται η Τουρκία. Βεβαίως. Λοιπόν, άρα λοιπόν από τη Συρία οι πρόσφυγες που έρχονται, αλλά δημιουργήθηκε όμως αυτή η πεποίθηση στην Ευρώπη, καημένη η Τουρκία να τη βοηθήσουμε, μάλιστα. Αλλά να μην επιχειρεί εκεί που προκαλούνται πρόσφυγες. Ωστόσο, σύνορα μπορεί να μην έχουμε το Αφγανιστάν, αλλά δεν έχουμε και με όλους τους άλλους που έχουν λοιπόν, στη χώρα. Ναι. Γι' αυτό λέμε. Σωστά. Μέσω της Τουρκίας γίνεται τυχόν αυτό. Υπάρχει, κοιτάξτε, τα τελευταία δύο χρόνια είναι προσωπική εντολή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη και ολόκληρη η κυβέρνηση είναι σε αυτή τη γραμμή, στην ίδια σελίδα βεβαίως, φύλαξη συνόρων. Είναι σε επιφυλακή δύο χρόνια, καμία χώρα δεν έχει βρεθεί στη θέση μας, σε επιφυλακή δύο χρόνια, στρατός, ένοπλες δυνάμεις, όλες οι ένοπλες δυνάμεις, λιμενικό, αστυνομία, είναι σε επιφυλακή για να φυλάσσονται τα σύνορα σωστά και στα χερσαία μας σύνορα, βλέπουμε ότι ολοκληρώθηκε ο φράχτης στον Εύρο και τα θαλάσσια σύνορα. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι το μήνυμα είναι αυτό που σας είπα πριν. Προστασία συνόρων και εθνικής κυριαρχίας, γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας στα σύνορά μας και προστασία των αδυνάμων που χρειάζονται την προστασία μας, διότι η Ελλάδα τηρεί τις διεθνείς συνθήκες με πρώτη τη συνθήκη της Γενέβης του 1951, κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1959 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μην τηρεί διεθνείς συνθήκες για ό,τι καταλαβαίνει. Υπάρχουν όμως, κύριε Υπουργέ, φωνές ότι παραβιάζουμε ανθρώπινα δικαιώματα με τα pushback και με. Κοιτάξτε, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα από αυτά. Έχει γίνει έρευνα, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Προφανώς, έχουν αισθανθεί κάπως στριμωγμένες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διότι στη χώρα επιχειρούσαν εκατοντάδες. Εντάξει, το έλεγα πάντα και το είχα γράψει και σαν άρθρο, τόσο τέτοια έκρηξη ανθρωπισμού, ας πούμε, στον 20ο και στον 21ο αιώνα δεν την είχαμε ξαναδεί.
Στην πραγματικότητα λοιπόν τώρα έχουν περιοριστεί πάρα πολύ αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν και μπορούν να τα κάνουν μόνο υπό την εποπτεία του κράτους. Το Υπουργείο λειτουργεί μητρό, όπου καταγράφονται βάσει νόμου οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και να σας πω και κάτι. Τόσα χρόνια, 5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ, ερχόταν εδώ εκατομμύρια κόσμος. Ποια ήταν η άποψή τους, για να επιστρέψω και στο θέμα που λέτε για το σχολείο, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια αναλογία στο σχολείο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια αναλογία, γιατί μετά τι κάνεις, κάνεις ένα σχολείο γκέτο. Λοιπόν, τόσα χρόνια όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τόσα χρόνια μέχρι, δεν θέλω να περί αυτό λόγω, αλλά όταν έφτασα στο Υπουργείο, επειδή ήμουνα και στον τομέα, λέω, βρε παιδιά, ένα παιδί φτάνει με τη βάρκα και είναι 12 χρονών, έτσι. Και το παίρνεις εσύ όπως είναι και έχει έρθει από το Αφγανιστάν, ας πούμε, και δεν ξέρει τίποτα παρά μόνο τα παστού, ξέρω εγώ, και τον παίρνεις και τον βάζεις στο δημόσιο, το ελληνικό σχολείο. Δηλαδή, τι θα γίνει? Μπορεί το παιδί να παρακολουθεί στην τάξη τα μαθήματα? Τα ενταξιακά προγράμματα εκεί πώς λειτουργούν, δηλαδή? Εντάξει, είναι τώρα, γίνονται κάποια πράγματα. Τώρα ουσιαστικά δημιουργείται αυτό. Γι' αυτό και υπέγραψε ένα μνημόνιο με τη UNICEF τριετές, 35 εκατομμυρίων. Το οποίο δεν πληρώνει η Ελλάδα, να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί προσπαθώ πάντα να επιβαρύνεται όσο το δυνατόν λιγότερο ο Έλληνας φορολογούμενος. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένταξη, για να μην πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος επιδόματα. Γιατί, προσέξτε, είναι σημαντικό, τώρα δεν πήγαμε στα άλλα, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Το πάμε και στα άλλα. Είναι σημαντικό να ξέρετε ένα πράγμα: η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει μόνο για τους ετούντες. Από την ώρα που ένα κράτος δίνει τη διεθνή προστασία, το άσυλο, ευθύνεται αυτό. Εάν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος στον οποίο εσύ δίνεις την προστασία δεν κάνει τίποτα, δεν ξέρει ελληνικά, δεν μπορεί να πιάσει μια δουλειά. Είχαμε αγροτικές εργασίες, για παράδειγμα, που φέρνουμε κόσμο απ' έξω κάθε χρόνο, έτσι, κτλ. Συγγνώμη, τι θα κάνει? Θα πάρει τα επιδόματα. Θα πάρει τα επιδόματα, λέει η συνθήκη της Γενέβης, ό,τι δίνεις στους πολίτες σου θα του δώσεις, λέει η συνθήκη της Γενέβης. Αποφάσισε να του δώσει προστασία, θα του τη δώσει. Λοιπόν, συμφέρει τώρα τόσα επιδόματα, δεν φτάνει δηλαδή οι Έλληνες να τα πάρουν? Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία. Όταν λοιπόν ένα παιδί βγαίνει από τη βάρκα και μπαίνει στο δημόσιο σχολείο, το οποίο δεν μπορεί να ακολουθήσει το δικό μας παιδί, άμα το βάλουμε ξαφνικά 12 χρονών, παρότι θα έχει ζήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τι θα κάνει? Τίποτα. Θα πάνε πιο πίσω. Και οι άλλοι θα μαλώνουν μεταξύ τους. Άρα εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως εκεί να... λοιπόν φτιάχνετε τώρα αυτό. Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα του UNICEF που δεν το πληρώνουμε εμείς, σας λέω και πάλι. Θα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δωρητές της UNICEF. Απλώς σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να το κάνει ανεξάρτητα. Πρέπει μαζί με το Υπουργείο, με μένα στην πράξη, γιατί έχω την ένταξη στο χαρτοφυλάκιό μου, όπου θα είναι άτυπη εκπαίδευση και γέφυρα μετάβαση. Α, πριν πάει στο σχολείο δηλαδή. Πριν πάει, θα έχει μέσα εκεί όπου μένει, σε όποιο κάμπ, οπουδήποτε είναι, σε σπίτι, θα υπάρχουν χώροι για άτυπη εκπαίδευση, δηλαδή όχι του Υπουργείου Παιδείας. Θα παρακολουθεί θα παράλληλα και το σχολείο? Όχι. Αν είναι μεγάλο, θα παρακολουθεί. Δηλαδή θα γίνεται άλλη ώρα. Είναι το πρωί το σχολείο, το απόγευμα θα είναι σαν φροντιστήριο. Αλλιώς, έτσι δημιουργούν οι εντάσεις. Πώς θα γίνει, άμα έχεις 10 παιδιά μέσα σε μια τάξη τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, πώς θα γίνει αυτό? Και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Δεν έχει γίνει ουσιαστικά πουθενά στον κόσμο. Και θα το κάνουμε εμείς. Και όπως... πότε θα λειτουργήσει αυτό, πότε ξεκινάει? Φέτος θα αρχίσει. Ελπίζουμε. Καθυστερήσαμε λίγο γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες συμβάσεις και είναι και το οικονομικό ζήτημα, γιατί οι δωρητές πρέπει να το δουν να λειτουργεί λίγο. Οκτώβριο-Νοέμβριο. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο και για το θέμα αυτό και δεν προλάβαμε να πούμε και για το νέο κλειστό τύπου και τη ΣΑΜΟ που εγγενίασε ο κ. Μηταράκης. Αλλά θα σας ρωτήσω αν θα ψηφίσετε την νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας, για τους διανομής φαγητού. Ακούστε τώρα. Εγώ δεν θα πάω ειδικά σε αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρο θέμα μιας εταιρείας με τους εργαζομένους της. Ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει νόμος που επιτρέπει κάτι τέτοιο και είναι προπαγάνδα να λέμε ότι αυτό το κάνει ο νόμος Χατζηδάκη. Εγώ όμως θα σας πω κάτι άλλο τώρα. Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ο προστάτης των πτωχών και των αδυνάμων? Αν αποφάσισε, τότε πρέπει να μας πει, γιατί εδώ θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα και τα έχω εδώ πέρα έτοιμα, θα σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παριστάνει τον προστάτη των πτωχών και των αδυνάμων, με το νόμο 4354 του 2015 ψήφισε να φέρει τα ξένα φαντ στην Ελλάδα. Με το νόμο 4472 του 2017 έδωσε τη διαχείριση των ακινήτων στα ξένα φαντ
έτσι, από τις τράπεζες, τα ξένα funds και ασυλία στα στελέχη τους, με το νόμο 4472 του 17 επέβαλε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ αγαπάει τόσο πολύ τον κόσμο που δεν θέλει να τον κουράζει και μπορεί να χάνει τα σπίτια από το σπίτι του. Λοιπόν, επέτρεψε με άλλο νόμο τα ξένα funds να έχουν έδρα και εκτός Ελλάδας, που εμείς δεν το είχαμε δεχτεί ποτέ αυτό. Και επειδή δεν πήγαιναν καλά οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, επέτρεψε και επίσπευση επανάληψη πληστηριασμού από 30 μέρες σε 8. Λοιπόν, όταν έχεις κόψει το ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Το ΕΚΑΣ κόπηκε με το νόμο 4387 του 16, άρθρο 92, και η κυβέρνηση Σαμαρά έπεσε. Γιατί? Γιατί ζητούσαν να κοπεί το ΕΚΑΣ και ήμουν εκεί και το ξέρεις, Λάμπρο, και έχουμε γράψει και τη σκηνή την περίφημη πώς έγινε αυτό. Ζητούσαν να κοπεί το ΕΚΑΣ και έγινε τότε το mail Χαρδουβελή που έλεγε «Non eliminate ΕΚΑΣ», έγραφε μέσα. Θα κάνουμε αυτό, αλλά δεν θα καταργήσουμε το ΕΚΑΣ. Έτσι. Και από τον ΕΝΦΙΑ πέσατε, δεν πέσατε μόνο λοιπόν, το ΕΚΑΣ. Και, εντάξει, μετρήσαν όλα αυτά, αλλά μήπως έφυγε ο ΕΝΦΙΑ, αλλά... Λοιπόν, και επίσης θέλω να πω ότι με το ίδιο άρθρο κόπηκαν. Το ΕΚΑΒ σκόπηκε τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και από τις ορφανικές οικογένειες. Δεν μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι πείραζε οι ορφανικές οικογένειες να συνεχίσουν να παίρνουν το ΕΚΑΣ. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται σαν την Παναγία, σαν να μην έχει κάνει τίποτε. Ή μήπως δεν κόπηκαν οι συντάξεις από τις χείρες με τον ίδιο νόμο. Και εγώ να σας πω, δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, επειδή έχει γίνει πολύ κουραστική αυτή η κατάσταση, δεν αυξήθηκαν οι σφορές υπερυγείας επί ΣΥΡΙΖΑ. Με νόμο, το 15, μετά την περίφημη διαπραγμάτευση που πήγαμε στο τρίτο μνημόνιο. Δεν αυξήθηκαν τα εφάπαξ, δεν αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές ώρες. Αυτά δεν είναι μειώσεις κατά των εργαζομένων. Και επίσης ατομικές συμβάσεις, γιατί τα ήξερα ότι θα το πείτε και τα έχω εδώ τα σκονάκια μου, όπως ξέρεις, τα θυμάμαι, αλλά προσπαθώ, γιατί είναι δημοσιογραφική διαστροφή αυτό, ας πούμε, να είμαι ακριβή στα νούμερα. Λοιπόν, δεν έκανε ατομικές συμβάσεις στο δημόσιο ΣΥΡΙΖΑ. Νόμο 4430 του 16, 4558 του 18, 4574 του 18. Δεν έκανε. Και τώρα μας κάνει ότι τα ατομικές συμβάσεις, και εμείς είχαμε τους λέει, όχι, νάτες, εδώ είναι οι ατομικές συμβάσεις. Αν μη τι άλλο, είστε οργανωτικοί και μεθοδικοί, που τα έχετε λοιπόν, σημειωμένα. Και, να πω κάτι, γιατί τώρα άλλο πράγμα, γιατί μου λέτε αν θα ψηφίσω αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω κάτι. Σας κάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει. Ναι, εγώ ψηφίζω τα μέτρα. Γιατί που είναι εργαζόμενοι σκλάβοι. Θέλετε εργαζόμενους σκλάβους χωρίς ασφάλεια και αργίες. Τώρα του ανακάλυψα. Δεν μου λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους είχε πριν. Το ίδιο πλαίσιο. Όχι το ίδιο. Το δικό του πλαίσιο διορθώσαμε. Δεν υπήρχαν γι' αυτόν αόρατοι εργαζόμενοι τότε. Και θέλω να πω κάτι, αφού θέλεις να κλείσεις κιόλας. 4472 νόμος του 2017. Τι έλεγε αυτός ο νόμος? Κατάργηση προέγκρισης ομαδικών απολύσεων από τον Υπουργό Εργασίας. Υπήρχε ένας νόμος της κακιάς, της δεξιάς, των Σαμαροβενιζέλων, του Καραμαλή, του Σαμαρά. Υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι για να γίνει ομαδική απόλυση της επιχειρήσης πρέπει να του πας αυτό το χαρτάκι στον Υπουργό Εργασίας και να τον εγκρίνει. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ το 17 και το καταργεί αυτό. Και λέει μόνο γνωστοποίηση στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Έρχεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε τις ομαδικές απολύσεις και έπαψε να τις θέτει υπό τον έλεγχο του Υπουργού Εργασίας, τις απελευθέρωσε. Γιατί βγήκαν τότε η Ένωση Δικαστών, επειδή κρίνονται στα δικαστήρια όλα αυτά. Βγήκε η Ένωση Δικαστών και είπε αυτό σημαίνει απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνει δηλαδή το κόμμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και των ομαδικών απολύσεων να μας κάνει τον προστάτη των πτωχών και των αδυνάτων. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να καταλάβει ότι έχει κυβερνήσει. Πρέπει να το καταλάβει αυτό. Και αν ήθελε όλα αυτά να τα κάνει, είχε σχεδόν 5 χρόνια με τον καμένο κύριο Τσίπρα σαν αγκαλιά να τα κάνει. Ούτε γίνεται να λέει ότι είμαστε εμείς ακροδεξιά. Εκείνος κυβέρνησε με τον καμένο. Όχι εμείς. Εμείς είχαμε, ήταν αν θυμάστε, υποψήφιος πρόεδρος ο κύριος Δήμας και είχε πει ότι δεν δέχεται να εκλεγεί πρόεδρος με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Και ο κύριος Τσίπρας ένωνε τις ψήφους του με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής για να κάνει το δημοψήφισμα για τη ΔΕΗ, για τη μικρή ΔΕΗ, το θυμάστε. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Κυρία Βούλτεψη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση. Καλημέρα.
Και να περάσουμε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία εισηγήθηκε τη μη άρση ασυλίας του Βουλευτή, της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Κελέτση. Εισηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Πρόκειται για την υπόθεση που αφορά σε μήνυση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά κατά του τέους Προέδρου της Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών για αλλίωση των πρακτικών της κατάθεσης του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά της άρσης ασυλίας τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής, ενώ ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, που τάχθηκε κατά της άρσης ασυλίας, ανέφερε ότι οι βουλευτές του κομματός του στην Ολομέλεια θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Κελέτση τάχθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, παρών επιφυλασσόμενοι για την Ολομέλεια, δήλωσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του ΜέΡΑ25, ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πριν από τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής. Ο κ. Κελέτσης ανέφερε ότι ως πρόεδρος της Προανακριτικής Επιτροπής άσκησε τα καθήκοντά του, ακολουθώντας τις προβλέψεις του κανονισμού της Βουλής, εκφράζοντας ωστόσο την απορία του για το πώς θα μπορούσε ένα δικαστήριο να ελέγξει τα πεπραγμένα της Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Στο σημείο αυτό η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Για αύριο στις 8.30 με όλες τις ειδήσεις από τη Βουλή και την επικαιρότητα. Να έχετε όλοι μια πολύ καλή μέρα. Καλή σας μέρα.